Εφρέμ Παναούση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού, και επειδή πάντοτε με το θέλημά Του γίνονται αυτά που Εκείνος ευλογεί ή Εκείνος επιτρέπει, αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας, ιδίως στην εποχή μας που πραγματικά μοιάζουν μερικές σταθερές να μετακινούνται και να ανατρέπονται. Πάντοτε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς να το θέλει ή χωρίς να το επιτρέπει ο Θεός. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο φιλόξενο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, στους 91,2 των FM, προκειμένου και σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση, την προσέγγιση, την ανάλυση αν θέλετε, μερικών μυστικών της πνευματικής ζωής με βάση το ομώνυμο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου του Μακαριστού, Μητροπολίτου πρώην Πυριός κ. Καλλινίκου, «Μυστικά πνευματικής ζωής» από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Συνεχίζοντας λοιπόν το ταξίδι μας και προσπαθώντας να ιχνηλατήσουμε, χρησιμοποιούμε όπως έχουμε πει μια εικόνα και μια λέξη θα λέγαμε της εποχής, είπαμε στην πρώτη μας αναζήτηση, στο πρώτο μας κεφάλαιο, ότι χρειάζεται πρωτίστως νύψη και προσευχή. Χρειάζεται νύψη, δηλαδή εγρήγορση και προσευχή. Και αυτό γιατί πραγματικά ο άνθρωπος χρειάζεται να μην πέφτει στο λίθαργο της αμαρτίας. Πολλές φορές μερικά πράγματα δημιουργούν μία χαλάρωση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και δεν πρέπει ο άνθρωπος να μπαίνει στη διαδικασία να θεωρεί ότι αφού πήρε την απόφαση αυτής της ζωής, σώνει και καλά, αυτή η πορεία θα τον βγάλει στο τέλος της διαδρομής, χωρίς δηλαδή να υποβληθεί ο ίδιος σε κανένα κόπο. Αυτό είναι αδιανόητο, από πουθενά δεν βγαίνει αυτό το συμπέρασμα από την Εκκλησία μας, από πουθενά δεν γνωρίζουμε αυτή την συγκλονιστική εξέλιξη, αν θέλετε, του αγώνα. Χωρίς αγώνα, ο πνευματικός μας αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί να στεφανωθεί, αν θέλετε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο αγωνιστής. Αναφέρθηκαμε στις μωρές Παρθένες, στις γυναίκες εκείνες που εξωτερικά μεν φύλαξαν την παρθενία τους, αλλά δεν είχαν αυτή την εσωτερική νύψη και την εσωτερική εγρήγορση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης αναφέραμε τα πάθη, αναφερθήκαμε στα πάθη ως αιτία, ως εμπόδιο στη βίωση μιας γνήσιας ορθοδόξου ζωής με ακρίβεια. Γι' αυτό και υπάρχει πάντοτε η ανάγκη νύψεως και προσευχής, αλλά και αγωνιστικής διαθέσεως. Για να πάμε λίγο στη συνέχεια του βιβλίου, βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, περί νύψεως και προσευχής. Λέγει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας, πρέπει συνεχώς να επιτηρούμε τις εσωτερικές κινήσεις της καρδιάς, τους λογισμούς, τα αισθήματά μας, τις προτιμήσεις μας και κάθε εσωτερική και εξωτερική μας ενέργεια. Είναι απαράμιλη η υπηρεσία της νύψεως, η δύναμη που μας δίνει η Θεία Χάρις που λαμβάνουμε δια της προσευχής, μας βοηθά στην υπερνίκηση των παθών και στην υπερνίκηση των ελαττωμάτων μας. Η νύψη και η προσευχή ελκύουν τη χάρη του Θεού, καθιστούν δυνατή την αποβολή των παθών και κάνουν χαριτόβρητη τη ζωή μας. Εδώ τι λέει ο γέροντας, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, ότι χρειάζεται μία επιφυλακή, χρειάζεται μία φυλακή, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, των αισθήσεών μας. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ιδιαίτερα μιλάει για την επιστασία, μιλάει για την έννοια του επιστάτη των κινήσεων της καρδιάς. Για να θυμηθούμε τι ήσαν οι επιστάτες στα χωράφια. Οι επιστάτες ήταν άνθρωποι που έβαζε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού, ο οποίος έχερε της εμπιστοσύνης του προκειμένου να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τις εργασίες στο χωράφι στο οποίο του είχε ανατεθεί.
αυτός ο επιστάτης ήταν υπεύθυνος για τους εργάτες, για το πώς δουλεύουν, για το αν τρέφονται, για το αν ξεκουράζονται, αν είναι συνεπείς με τη δουλειά τους, πότε φεύγουν, πότε έρχονται, αν πληρώνονται, αν δεν πληρώνονται, αν κάνουν υπακοή, αν δεν κάνουν υπακοή κλπ. Το παράδειγμα και την εικόνα αυτή τη χρησιμοποιούν οι πατέρες βάζοντας την ύψη πάνω στην θέση της επιστασίας, την εγρήγορση δηλαδή, το λογισμό δηλαδή, ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις της καρδιάς. Ποιες είναι αυτές οι κινήσεις της καρδιάς? Είναι αυτές οι άτακτες κινήσεις των παθών μας που αφορούν στις αισθήσεις μας, στα μάτια μας, στη γλώσσα μας, στην συμπεριφορά μας, στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται η νύψη προκειμένου να μαζέψει τον εαυτό μας, να φιλτράρει τις αντιδράσεις του εαυτού μας και να μην αφήσει τον εαυτό μας σαν άλογο ατίθασο να αντιδρά ενστικτοδός απέναντι σε ό,τι συμβαίνει, χωρίς να καταλαβαίνει αυτά που γίνονται γύρω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, ο πνευματικός αγώνας δεν είναι μια πράξη η οποία είναι άτακτη. Είναι κάτι δηλαδή η οποία γίνεται χωρίς προγραμματισμό, χωρίς οργάνωση πνευματική, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Χρειάζεται δηλαδή ξεκίνημα, ναι, ενθουσιασμός, ναι, αλλά χρειάζεται και ένας σημαντικός, σωστός προγραμματισμός προκειμένου αυτή η πνευματική εργασία να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, μία σωστή έκβαση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα εννοούμε την ολοκλήρωση του πνευματικού αγώνα. Να φέρουμε ένα παράδειγμα ενός Αγίου για να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται μόνον και δεν είναι μόνον συστατικό, το μόνο συστατικό του ανθρώπου στον πνευματικό αγώνα ο ζήλος ο πνευματικός τον οποίον έχει και στον οποίον υποβάλλεται ο άνθρωπος, αλλά χρειάζεται και μία οργάνωση αυτού του πνευματικού προγράμματος, χρειάζεται μία επιφυλακή για να μην έχουμε πνευματικές διαρροές και να έχουμε συνεχώς πνευματικές αυξήσεις.
Ένα κλασικό παράδειγμα ενός Αγίου, ο οποίος συνδυάζει τον ενθουσιασμό ενός πνευματικά εφήβου, θα λέγαμε, μαζί με το συνδυασμό ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εργαστεί με πρόγραμμα και εργάζεται πάρα πολύ συστηματικά προκειμένου να υπάρχουν αποτελέσματα, είναι η προσωπικότητα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Εθναποστόλου, εις Αποστόλου και Ιερομάρτυρος. Ο Αγίος Κοσμάς ο Αιτωλός ζει την περίοδο της Τουρκοκρατίας, που όπως γνωρίζουμε από την ποίηση, όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Ζει πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, προετοιμάζεται εκεί με την αγάπη του Θεού, με τις ακολουθίες, με την έντονη ασκητική ζωή για πολλά χρόνια, και αφού τον βασανίζει ο λογισμός, τον οποίο δεν εμπιστεύεται, ο ίδιος πραγματικά συμβουλεύεται και ζητά τη γνώμη των εμπειροτέρων πατέρων, και αφού παίρνει την ευλογία τους και παίρνει και την ευλογία του Πατριάρχη, ξεκινά αυτό το τεράστιο έργο, το ιεραποστολικό, το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει ομοιό του και την περίοδο την οποία γίνεται, αλλά και μέχρι σήμερα θεωρείται συγκλονιστικός τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε στην Εκκλησία. Το πρώτο συστατικό για αυτή την κινητοποίηση του Αγίου Κοσμά ήταν η αγάπη του για τον κόσμο και οι ειδήσεις που έφταναν στο μοναστήρι του Φιλοθέου, για αυτή την παχυλή αμάθεια των ανθρώπων απέναντι στα πνευματικά θέματα. Είχαν πραγματικά φτάσει στην κατάσταση, σε ζωώδεις καταστάσεις οι άνθρωποι, και δεν είχαν κανένα σπόρο, κανένα φως. Θέλησε λοιπόν να τους βοηθήσει. Να λοιπόν ο ενθουσιασμός. Αυτό ήταν που πύρωσε την καρδιά του, που πραγματικά έβαλε φωτιά μέσα στα σωθικά του, που δεν μπορούσε τίποτα να τη σταματήσει. Ο Αγίος Κοσμάς ο Αιτωλός λοιπόν βγαίνει έξω, ξεκινάει την περιοδία του, την ξεκινάει με τρόπο απλό και γυρίζει χωριό με χωριό, και πηγαίνοντας βρίσκει τους ιερείς, στείνει τον περίφημο σταυρό του, φτιάχνει το σκαμνάκι του και ανεβαίνει επάνω και αρχίζει και μαζεύει τους ανθρώπους και αρχίζει και τους κηρύττει το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο συστατικό. Θα λέγαμε το ξεκίνημα, αν θέλετε, όσον αφορά σε εμάς, το ξεκίνημα του αγώνα. Όμως, ο Αγίος Κοσμάς δεν μένει εκεί. Πάει στο δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Είναι η συστηματοποίηση, ο προγραμματισμός αυτού του πνευματικού αγώνα. Τι κάνει? Παραδείγματος χάρη, ιδρύει σχολεία. Φτιάχνει δηλαδή ένα σύστημα το οποίο λέει ότι κάθε χωριό θα έχει την εκκλησία του. Και μάλιστα στην βιογραφία του, στο Συναξάρι του, αναφέρεται ότι έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση πρώτα στο χτίσιμο των σχολείων και έπειτα στις επιδιορθώσεις των ναών. Έλεγε συγκεκριμένα ότι αυτό το σχολείο δηλαδή θα οδηγήσει εδώ, δείχνοντας την εκκλησία. Κατά πόσο βέβαια αυτό έγινε στη συνέχεια, όχι επειδή έφταιγε ο Άγιος Κοσμάς, αλλά επειδή φταίμε εμείς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε και να το ανακαλύψουμε. Πηγαίνει λοιπόν στα χωριά και ιδρύει σχολεία. Όμως δεν είναι το ξεκίνημα αυτών των σχολείων το πρώτο ή το μόνο το οποίο έχει να κάνει. Σκέφτεται πως δεν έχει καμία σημασία να ιδρύσει κάτι αν αυτό που ιδρύσει δεν έχει συνέχεια. Καμία σημασία δεν έχει να βρει ένα κτίριο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για τάξη σχολική, αν δεν έχει δάσκαλο. Καμία σημασία δεν έχει να βρει δάσκαλο, αν δεν βρει έναν τρόπο αυτόν τον δάσκαλο να τον ζει, να ζει, να έχει κάτι να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Και βέβαια να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Γι' αυτό παίρνει μερικά μέτρα, και τα οποία αυτά τα μέτρα τα συστηματοποιεί και τα ακολουθεί σε όλα τα χωριά που πηγαίνει. Βρίσκει πρώτα εγγράμματος ανθρώπους στην τάξη που υπήρχε βέβαια σε εκείνη την εποχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήξεραν γράμματα, αλλά και τα ελάχιστα γράμματα ήταν πραγματικά, είχαν πολύ εκτιμήσεως εκείνη την εποχή. Άρχισε λοιπόν σε όλα αυτά τα χωριά να δημιουργεί μάλλον χώρους, να δημιουργεί κάποια μέρη σαν τάξεις και να μαζεύει τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα προκειμένου να γίνουν μαθήματα από τους δασκάλους. Έπρεπε όμως ο δάσκαλος, γιατί οι δάσκαλοι είχαν και οικογένειες, έπρεπε αυτές οι οικογένειες να ζήσουν, να τραφούν. Πώς θα πληρωνόταν λοιπόν ο δάσκαλος? Έβαλε λοιπόν τους ανθρώπους από μέρος από το γάλα τους που πουλούσαν να δίνουν ένα κομμάτι στον δάσκαλο
σαν μισθό, δηλαδή να μισθοδοτούν το δάσκαλο, προκειμένου ο δάσκαλος να έχει τον τρόπο να μπορεί να διδάξει τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα σημαντικό ότι σκεφτόταν, παραδείγματος χάρη, πόσο γάλα θα δώσουν στον δάσκαλο, με τι θα τον πληρώσουν, αφού και αυτοί οι άνθρωποι ήσαν φτωχοί. Σκέφτηκε λοιπόν με το μυαλό του, το άγιο πραγματικά μυαλό του, ο Άγιος Κοσμάς, τον εξής τρόπο. Έλεγε, το γάλα της Κυριακής, όταν δηλαδή θα έχετε το γάλα από τα ζώα, το γάλα της Κυριακής αυτό θα το μαζεύετε και όταν το πουλάτε, τα έσοδα θα τα δίνετε στο δάσκαλο, για το μισθό του δασκάλου στα χωριά. Αυτή η πρακτική του Αγίου Κοσμά, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, είχε ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Τα σχολεία δεν είχαν μόνο ένα ξεκίνημα όσον αφορά στην εκπαίδευση, αλλά είχαν και μια διάρκεια και μια ολοκλήρωση και των σπουδών, αλλά και της σχολικής διαδικασίας. Αν ψάξετε στην εποχή μας, στην πατρίδα μας, τα μεγάλα πράγματα κρίνονται στη διάρκειά τους. Έχετε δει ότι πάρα πολλά πράγματα, γιατί σε αυτά είμαστε πολύ ενθουσιώδεις, λέμε πολλά, κάνουμε πολλά, τα ξεκινάμε τέλος πάντων, αλλά πραγματικά χωλαίνουμε στη διάρκεια. Ό,τι έχουμε δηλαδή δεν το κρατάμε, δεν σκεφτόμαστε στη διατήρηση αυτού του πράγματος. Φτιάχνουμε κάτι, ναι, ωραία, το φτιάξαμε. Ωραίο είναι, πάρα πολύ όμορφο. Πώς θα διατηρηθεί? Βάζουμε δηλαδή στο λογαριασμό μας ποιος θα το διατηρήσει, με τι δυνάμεις θα διατηρηθεί όλο αυτό. Κάτι το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να σκεφτούμε. Ελάτε τώρα αυτό να το μεταφέρουμε σε αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα της μας. Δεν χρειάζεται μόνο απόφαση, χρειάζεται και σύστημα πνευματικό, πρόγραμμα πνευματικό, που είμαστε ελλιπείς, ποιες ελλείψεις έχουμε, να τις υπογραμμίζουμε, να τις διορθώνουμε, να τις αλλάζουμε, να διορθώνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε με επίμονη προσπάθεια, πρώτα-πρώτα με συνεργό τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια του πνευματικού μας, και από την άλλη να μπαίνουμε στη διαδικασία τα πάθη, αυτά δηλαδή τα οποία επαναλαμβάνονται ή άλλα τα οποία ως φιλεπίστροφα έρχονται, κοιμούνται για λίγο και επιστρέφουν επιθετικότερα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κινόμαστε και να έχουμε πάντοτε μέσα στο μυαλό μας αυτή την έννοια της πνευματικής επιφυλακής, της πνευματικής φυλακής, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Συνεχίζει λοιπόν ο Γέροντας στο βιβλίο του «Μυστικά Πνευματικής Ζωής», αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, που ακούτε την εκπομπή «Θέματα Πνευματικής Ζωής» κάθε Τρίτη από το φιλόξενο σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2. Αναφέρει λοιπόν και λέγει: «Στους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας, υπάρχουν εγκόμια για την αναγκαιότητα της νύψεως και της αγρύπνου προσευχής. Στο γνωστό τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος ψάλουμε: «Βλέπεουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω Χριστής». Πραγματικά η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδος, περίοδος η οποία μας μιλά για αυτή την εγρήγορση, για αυτούς τους αναμένους λίχνους. Πάρα πολλές φορές η ψυχή αναφέρεται σαν νύμφη εκείνη η οποία περιμένει τον νυμφίο της προκειμένου να έρθει σε πνευματικό γάμο. Και μιλά για την ανάγκη εγρήγορσης απέναντι σε αυτόν τον ύπνο, το φοβερό ύπνο που προκαλούν τα πάθη και η αμάρτη. Και μάλιστα λέει ότι η πνευματική αυτή εγρήγορση μας κάνει να αντιδρούμε και μας κάνει πραγματικά να βρισκόμαστε σε ένταση απέναντι στον πνευματικό θάνατο και στην πνευματική ραθυμία. Σε μια ευχή στην ακολουθία του μεσονυκτικού, είναι η ακολουθία που ψάλεται πριν από τον όρθρο, προσευχόμαστε προς τον Κύριο λέγοντες: «Κύριε Παντοκράτορ, δώρησε ημίν να αγρύπνω καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς η ελθύν». Κοιτάξτε τώρα, η ίδια επίκληση, η παρόμοια επίκληση, γίνεται για στη διάρκεια της ακολουθίας του αποδείπνου, της τελευταίας δηλαδή ακολουθίας της εκκλησιαστικής ημέρας. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει σόφρον λογισμό, καρδία νύφουσαν, δηλαδή να μας δώσει καρδιά ξύπνια, γεμάτη από επαγρύπνηση στον πνευματικό πόλεμο με τους ακάθαρτους λογισμούς. Και ακόμη στο μεγάλο απόδειπνο, την πολύ αυτή αγαπημένη ακολουθία της Εκκλησίας μας που ψάλουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, λέμε: «Φώτισον τους οφθαλμούς μου, Χριστέ ο Θεός, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς Αυτόν». Στην ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα, βάλει η Εκκλησία μας στα χείλη τον ωραιότατο ύπνο που μας, ύμνο, συγγνώμη, που μας ξυπνά από το λίθαργο και την αμέλεια της αμαρτίας. «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις, το τέλος εγγίζει και μέλιστο ρηβίστε. Ανάνυψον ουν, είναι αφήσει τέσου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις, σήκω γιατί κοιμάσαι. Το τέλος εγγίζει, το τέλος έρχεται, είναι κοντά, και σήκω ανάνυψον ουν, σήκω λοιπόν για να σε λυπηθεί ο Χριστός, ο Θεός, ο οποίος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Δεν μπορεί, αδελφοί, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή, ορθόδοξη πνευματική ζωή, χωρίς νύψη και χωρίς προσευχή. Ένας μεγάλος Άγιος της Νύψεως, ένας μεγάλος Άγιος που ανήκει στην κατηγορία των νυπτικών πατέρων, που έχουν μιλήσει ήδη για την ανάγκη της πνευματικής εγρήγορσης και νύψεως, είναι ένα κομμάτι της θεολογίας που αφορά Αγίους που έτσι η Εκκλησία μας τους ονομάζει, όχι ότι έχουν κάποια άλλη ιδιαιτερότητα από την χρυσή χωρία των πατέρων, αλλά γιατί ολόκληρη η θεολογία τους και η βιωτή τους είχαν να κάνουν με κεντρικό πυρήνα την πνευματική εγρήγορση, αυτή την φυλακή των αισθήσεων, δηλαδή την προσοχή πάνω στις κινήσεις της καρδιάς. «Φυλάξουμε», γράφει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «το νόμο της νύψεως και το έργο της διακρίσεως μέσα στην πνευματική γνώση, από τις οποίες καρπώνεται η εγχριστώ ζωή. Τότε ο αγώνας των προσβολών, των παθών, δεν προσεγγίζει καθόλου τη διάνοια». Ο πνευματικός πλούτος και η υγεία της ψυχής συνιστάται στην ύψη και την επιμέλεια. Όσο ζει κανείς, έχει ανάγκη από την ύψη και την επιμέλεια και από την αγρυπνία για να φυλάξει τον εαυτό του. Αν κανείς όμως εγκαταλείψει αυτή τη θέση, θα αρρωστήσει και θα γίνει θύμα κλοπής. Δεν πρέπει να εργάζεσαι πνευματικά μέχρι να δεις την ψυχή σου καρπό, αλλά είναι ανάγκη να αγωνίζεσαι
μέχρι το θάνατο, γιατί πολλές φορές τον όριμο καρπό τον καταστρέφει ξαφνικά το χαλάζι. Τι ωραίος που είναι αυτός ο λόγος του Αγίου Ισάκου του Σύρου και τόσο πραγματικά ρεαλιστικός. Για να δούμε τι λέει, για να προσπαθήσουμε λίγο να το προσεγγίσουμε αυτό το κομμάτι. Λέει πραγματικά ότι η πνευματική νύψη, η επιμέλεια, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά απέναντι στα πάθη και τις αμαρτίες. Δεν είναι η επιφυλακή ανάμεσα στις, πάνω στις αισθήσεις μας για το τι μας ενοχλεί. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν αφήσει πνευματικά τον εαυτόν του, όταν δηλαδή αμελήσει την πνευματική του ζωή, τότε πραγματικά ένα πάθος με κάποιο τρόπο λειτουργεί δίπλα σε ένα άλλο πάθος. Και όπως οι αρετές αγαπούν αυτόν τον Άγιο Χορό και μια σέρνη, θα λέγαμε, σε χορό πνευματικό, συμπαρασύρει καλύτερα σε πνευματικό χορό και μια άλλη αρετή, αντίστοιχα τα πάθη λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος αρχίσει και αφήνει τον εαυτόν του, αρχίζει και αφήνει αφύλακτες τις διαβάσεις του εαυτού του, τότε πραγματικά το ένα πάθος κουβαλά το άλλο πάθος και το άλλο πάθος φέρνει το τρίτο πάθος, και ενώ ξεκίνησε στην αρχή με τα δεν πειράζει και δεν είναι τίποτε, σιγά σιγά ο άνθρωπος συνηθίζει τόσο πολύ όπου δεν τον νοιάζει αν η καρδιά του μεταβληθεί σε σπήλαιο ληστών. Ξέρετε, να πούμε εδώ κάτι το οποίο ανέφερε ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε ότι αν κάποιος βρεθεί μέσα σε ένα στάβλο, είναι ασυνήθιστος, είναι από πόλη και δεν ξέρει από αυτές τις μυρωδιές και από όλες αυτές τις εικόνες, θα λέγαμε, τις οποίες βλέπει και συναντά κάποιος σε έναν τόσο βρώμικο χώρο, πραγματικά όταν φτάσει για πρώτη φορά θα αντιδράσει με σπασμωδικό τρόπο, θα κρατήσει τη μύτη του, θα δείξει την αποστροφή του σε αυτό που βλέπει και σε αυτό που ζει. Όταν όμως μείνει λίγο περισσότερο, κάνει δηλαδή λίγο αγώνα και μείνει λίγο περισσότερο, και εκεί που θα έμενε 5 λεπτά και θα έφευγε, τα 5 λεπτά γίνουν τέταρτο ή μισή ώρα ή μία ώρα, και η μία ώρα με γίνει 2 κλπ. Τότε, ξέρετε, αυτή η μυρωδιά με κάποιο τρόπο αντιμετωπίζεται αλλιώς. Ο άνθρωπος δηλαδή συνηθίζει αυτή τη μυρωδιά με τρόπο που δεν τον ενοχλεί τόσο πολύ στην αρχή και καθόλου στη συνέχεια. Αρχίζει ο άνθρωπος όχι μόνο να μην ενοχλείται από όλα αυτά, αλλά και να γίνεται κομμάτι όλων αυτών. Και όχι μόνο να μην ενοχλείται, αλλά να παίρνει και τη μυρωδιά πάνω του. Και μάλιστα, όταν βρεθεί σε έναν άλλο χώρο, οι άλλοι όλοι να δέχονται την δυσοσμία την οποία κουβαλήσαμε πάνω μας, τα ρούχα μας, και πήραμε κι εμείς κομμάτι αυτής της δυσοσμίας, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Ο άνθρωπος με την ώρα συνηθίζει τόσο πολύ τη βρωμιά και γίνεται κομμάτι της και αποκτά αυτή τη δυσοσμία. Στα πνευματικά συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Ο άνθρωπος όταν βρεθεί για λίγο σε ένα δύσοσμο πνευματικά χώρο και έχει μέσα του την αίσθηση της καθαρότητας, ξέρει δηλαδή τι είναι καθαρό και πως πρέπει να είναι καθαρός, τότε πραγματικά αντιδρά. Και τότε πραγματικά μπαίνει σε μια διαδικασία που δεν θέλει να έχει μέσα του καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Αντιδρά, φεύγει γρήγορα, έχει την αίσθηση ότι αυτό στο οποίο βρίσκεται δεν είναι δικό του κομμάτι. Δεν είναι ο φυσικός του χώρος. Αν αφήσει όμως τον εαυτό του αφύλαχτο, τότε αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος γίνεται κομμάτι αυτής της δυσοσμίας και κομμάτι αυτής της βρωμιάς. Κουβαλά αυτή τη βρωμιά πάνω του και αυτό που στην αρχή δεν τον ενοχλούσε, μετά αρχίζει πλέον και τον ελκύει και του αρέσει κιόλας. Και δεν αισθάνεται την ανάγκη ότι πρέπει να φύγει ή ότι πρέπει να το αποχωριστεί. Συμβαίνει δε και το εξής, ότι με τον καιρό αποκτά τέτοιο εθισμό απέναντι σε αυτή τη βρωμιά που όταν βρεθεί μακριά την αποζητά αυτή τη μυρωδιά, αυτή τη βρωμιά την έχει στο νου και στην καρδιά του και θεωρεί ότι αυτός είναι πλέον ο φυσικός του χώρος. Λοιπόν, αυτές οι πνευματικές αλλοιώσεις συμβαίνουν πολύ συχνά όταν αφήσουμε τον εαυτό μας αφύλαχτο χωρίς αυτές τις πνευματικές
την πνευματική νύψη και την πνευματική εγρήγορση, στην οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Το οποίο λέει εδώ ο Άγιος Ισάκος Σύρος, λέει ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, αν όσο ζει κανείς έχει ανάγκη από την ύψη και την επιμέλεια για να φυλάξει τον πνευματικό του θησαυρό. Αν όμως εγκαταλείψει αυτή την πνευματική φρουρά, αυτή την πνευματική αίσθηση δηλαδή, την οποία έχει, τότε πραγματικά μπορεί να γίνει θύμα κλοπής. Για κάντε το εικόνα αυτό, για να το δούμε λίγο πώς συμβαίνει, πώς λειτουργεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φυλάει το σπίτι του, μην τυχόν κάποιος το παραβιάσει. Έχει βάλει μηχανισμούς, έχει κλείσει τις πόρτες καλά, έχει βάλει σίδερα στις πόρτες, έχει φυλάξει το σπίτι του με κάθε τρόπο. Και βεβαίως έχει κλειδώσει, έχει βάλει αν θέλετε και τα νέα συστήματα της φύλαξης και είναι έτοιμος πνευματικά. Κάποια φορά λοιπόν αυτή την αίσθηση της ασφάλειας την οποία έχει, την αμελεί ο άνθρωπος. Έτσι έχει αφήσει όλο το σπίτι του αφύλακτο, έχει αφήσει τις πόρτες ανοιχτές, έχει ανακοινώσει μάλιστα ότι το σπίτι του είναι αφύλακτο και τότε ο κλέφτης βρίσκει ανοιχτό χώρο, βρίσκει χώρο δηλαδή όπου μπορεί να παραβιαστεί εύκολα. Και μάλιστα η λέξη παραβιαστεί δεν είναι η καλή, να βρει ένα χώρο ο οποίος είναι ανοιχτός. Δεν χρειάζεται καν να παραβιαστεί, είναι ήδη ανοιχτός αυτός ο χώρος
και να περάσει μέσα. Επομένως έχουμε ευθύνη για όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει όταν αφήνουμε αφύλακτο τον εαυτό μας στην πρόκληση και στην πνευματική, αν θέλετε, κλοπή του κάθε ανθρώπου, εν προκειμένου του διαβόλου, ο οποίος με χίλιους δυο τρόπους προσπαθεί να κλέψει το θησαυρό της ψυχής μας. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος συνεχίζει και λέει: «Δεν πρέπει να εργάζεσαι πνευματικά μέχρι να δεις την ψυχή σου τον καρπό, αλλά μέχρι να αγωνίζει το θάνατο, γιατί πολλές φορές τον όρεμο καρπό τον καταστρέφει ξαφνικά, το χαλάζει». Τι παθαίνουμε στον πνευματικό μας αγώνα? Κάνουμε έναν αγώνα με σοβαρότητα, με ένταση, με συνέχεια, με συνέπεια. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις όσο μπορούμε προκειμένου να αντέξουμε αυτές τις πιέσεις, οι οποίες γνωρίζετε, όπως γνωρίζουμε, γίνονται κατά κύματα. Στην αρχή είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός, ο διάβολος δεν γίνεται τόσο. Με την συνέχεια όμως του πνευματικού αγώνα, ο διάβολος αντιλαμβάνεται ότι έχουμε πάρει στα σοβαρά κάπως τον πνευματικό αγώνα, εντείνει και εκείνο στην προσπάθειά του. Η μάχη είναι φορές που είναι πάρα πολύ σκληρή, όμως και η παρουσία και η δύναμη του Θεού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα παρούσα. Έχει ιδιαίτερη παρουσία δηλαδή ο Θεός στον πνευματικό μας αγώνα. Κάνουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα, δίνουμε λοιπόν τη μάχη μας και έχουμε συνεργό τη χάρη του Θεού. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε αυτούς τους καρπούς αυτού του μικρού μας αγώνα. Όχι γιατί τους αξίζουμε, αλλά γιατί ο Θεός μας δίνει, όπως έλεγε, ίσως αυτά τα περίφημα λουκουμάκια. Μας δίνει δηλαδή μερικά βραβεία, θα λέγαμε, προκειμένου να επιβραβεύσει, να μας δώσει θάρρος, να μας δώσει σε αυτή την πνευματική μας πορεία. Να μην μας αφήσει δηλαδή άνυδρους και χωρίς αυτή την πνευματική θωράκιση στον μας δρόμο. Και έτσι σιγά σιγά παίρνουμε θάρρος και αρχίζουμε και στεκόμαστε στα πόδια μας και αισθανόμαστε ότι αυτή η μαθητική προσπάθεια έχει αποτέλεσμα. Όταν δούμε τον πρώτο καρπό όμως, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Να θεωρήσουμε ότι έχουμε φτάσει, ότι είναι ένας καρπός ο οποίος από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται άλλη προσπάθεια για να διατηρηθεί και επομένως είμαστε σε καλό σημείο. Αυτό το καλό σημείο όμως το γνωρίζει και ο διάβολος στο οποίο έχουμε φτάσει και προσπαθεί με τη μέθοδο του ευνηδιασμού αυτό το καλό καρπό, τον καρπό ο οποίος μαζεύτηκε με πολύ αγώνα, να τον σκορπίσει και τη σοδιά την οποία μαζέψαμε με τόσο πνευματικό κόπο, με συνεργό τη χάρη του Θεού, να την καταστρέψει. Τι λέει εδώ ο Άγιος Ισάκος Ήρος? Ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ένας καρπός ο οποίος διατηρήθηκε, δεν τον έκαψε το χιόνι, δεν τον έκαψε ο καύσωνας, δεν τον χάλασε η καταιγίδα, δεν έσπασε το δέντρο ο αέρας, έφτασε τέλος πάντων σε ένα σημείο να είναι όριμος και να είναι έτοιμος για να μαζευτεί, έτοιμος για να πάει στις αποθήκες του ιδιοκτήτη. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ξαφνικά, σαν κεραυνός ενεθρία, να ξεσπάσει ένα κομμάτι, προκειμένου να καταστρέψει όλον τον καρπό. Είναι σύνηθες, όσοι ασχολούνται με τη γη γνωρίζουν ότι πολλές φορές οι καιροί, έτσι όπως οι απρόβλεπτοι όντες, είναι δυνατόν να χαλάσουν τελευταία στιγμή τους κόπους μιας ολόκληρης περίοδου. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην πνευματική μας περίοδο, στην πνευματική μας προσπάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε απλά. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αφού αρχίσουμε και απολαμβάνουμε μερικά πράγματα πνευματικά, σημαίνει ότι αφού τα έχουμε, σημαίνει ότι τα δέσαμε κιόλα. Και σαν δεμένα δεν πρόκειται ποτέ να τα χάσουμε. Ανά πάσα στιγμή αυτή η πνευματική σοδιά μπορεί να σκορπίσει και να καταστραφεί, εάν δεν έχουμε μέσα στο μυαλό μας την αίσθηση μπορεί αυτός ο κόπος να χαθεί αν δεν προσέξουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό το γεγονός βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δικό μας έργο, η δική μας προσπάθεια, γιατί αν βάζουμε στο μυαλό μας ότι εμείς είμαστε που το κατορθώσαμε και ότι εμείς είμαστε που θα το διατηρήσουμε, τότε είμαστε ολότελα για ολότελα χαμένοι. Η χάρη του Θεού ήταν εκείνη που έκανε τα πάντα, είπαμε, μας ενέπνευσε το, μας έδωσε τη δυνατότητα, τη δύναμη, τις δυνατότητες, τις πνευματικές,
προκειμένου να μαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε να μαζέψουμε. Από εκεί και πέρα όμως, εκείνη είναι η οποία ασφαλίζει αυτή την πνευματική μας εγρήγορση. Σε αυτό θα λέγαμε ότι συντελεί πολύ και βοηθεί τη διατήρηση του πνευματικού ζήλου, της πνευματικής ζωής και αν θέλετε και του πνευματικού καρπού, πολύ η ταπείνωση. Όταν έχει ταπείνωση, αισθάνεται ότι δεν έχει πετύχει και τίποτα σημαντικό και σπουδαίο, και αν έχει πετύχει κάτι, είναι του Θεού, ειδικά τα λάθη και τα πάθη. Αν θεωρήσει ότι κάτι πέτυχε, τότε ανά πάσα στιγμή τα έχασε όλα. Είναι πάρα σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίζουμε ότι ο πνευματικός αγώνας που συνοδεύεται από ταπείνωση είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει πολύ καλή συνέχεια και ακόμα καλύτερη ολοκλήρωση. Αντίθετα, ένας εγωισμός, ένας πνευματικός σε εισαγωγικά αγώνας, ο οποίος βασίζεται σε έναν εγωισμό, σε μία αυταρέσκεια, σε μία ματαιοδοξία, τότε είναι καταδικαστή, γιατί ο άνθρωπος θεωρεί ότι όλες οι προσπάθειες εξαντλούνται σε εκείνον και ότι ό,τι έκανε είναι εκείνος που το πέτυχε. Και ο συνεργός, η χάρη του Θεού, η οποία μας πήρε από το χέρι νήπια, τα πόδια μας μας άνδρωσε και μας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε αυτό και δεν πρέπει ποτέ να φέρουμε έξω από αυτή την πνευματική οδό, από το αυτό το πνευματικό πλαίσιο. Oh.
είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε και με αυτό να ολοκληρώσουμε και την απόψινή μας προσπάθεια, τη ραδιοφωνική μας προσπάθεια, ότι η πνευματική γνώση είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος και η νύψη, λέγει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, είναι πρόδρομος της πνευματικής γνώσεως. Χωρίς νύψη και χωρίς επαγρύπνηση η άγνοια δεν αναγνωρίζεται, καμουφλάρεται, κρύβεται και είναι γεμάτη από εγωισμό. Τι λέει εδώ το κείμενο, ότι έχουμε μία άγνοια του εαυτού μας. Ξέρετε ότι η νύψη, η επαγρύπνηση πνευματική κάνει τον άνθρωπο να γνωρίζει αυτόν του. Πόσα έχουν υποθεί, πόσα δεν λέγονται για την ανάγκη του ανθρώπου να μάθει τον εαυτόν του. Να έχει δηλαδή της αυτογνωσίας. Όταν ο άνθρωπος δεν φυλάσει τις πύλες του εαυτού του, δεν φυλάσει αυτές τις πνευματικές του επάγγελμα, φτάνει στο σημείο να έχει άγνοια και να υπερεκτιμά τον εαυτόν του, να κουβαλά τον εγωισμό του και με τον εγωισμό να πορεύεται. Είναι πλανεμένη οδός και αργά αυτή η πλάνη θα τον οδηγήσει στην απόλυτη πνευματική καταστροφή. Και τελειώνει και ολοκληρώνει το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου με την αναγκαιότητα κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Η νύψη λοιπόν και η εγρήγορση σε συνδυασμό με συνεχή προσευχή για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια αληθινή καθαρά πνευματική ζωή. Χωρίς νύψη και προσευχή η πνευματική ζωή μοιάζει και είναι ουτοπία. Και ας μην παίζουμε τον εαυτό μας αν θέλουμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού. Να λοιπόν, αν θέλετε, κλίμακα πνευματική, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε στην είσοδό μας σε αυτή την πνευματική πορεία. Νύψη και προσευχή. Δηλαδή, να έχουμε μέσα στο μυαλό μας την εγρήγορση, την πνευματική. Να έχουμε την προσευχή η οποία θα μας κάνει να ζητούμε τη χάρη του Θεού να μας κρατά τους λίχνους αναμένους. Να είμαστε σε πνευματική ένταση, να βλέπουμε την ψυχή μας, να βλέπουμε το κατάντημά μας αν θέλετε, αλλά να βλέπουμε και πού είμαστε επιρρεπείς, πού επαναλαμβανόμαστε, πού είμαστε λίγοι, πού θα έπρεπε να εντείνουμε περισσότερο τις πνευματικές μας προσπάθειες. Και αυτό σε συνδυασμό με την αυτομεμψία, όταν δηλαδή βάζει ο άνθρωπος κάτω τον εαυτόν του και μέμφεται τον εαυτόν του, δεν λέω να τον ενοχοποιεί για όλα γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, αλλά να υπογραμμίζει τις ατέλειες, τις αστάθειες, τις πνευματικές και με αυτές τις αστάθειες και τις ατέλειες να ζητά τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια του πνευματικού να μπορέσει να πορευθεί και να συνεχίσει τον πνευματικό του δρόμο. Από εκεί και πέρα ο καθένας ας ελέγξει τον εαυτόν του, ας δει τις ελλείψεις του, ας διορθώσει τα κακό κείμενα με τη χάρη του Θεού και πάντοτε να εμπιστευθεί και να εμπιστεύεται τον εαυτόν του ότι ο Θεός την προσπάθειά μας δεν θα την αφήσει έτσι χωρίς στεφάνι και τον κόπο θα τον ανταμείψει και το λίγο το δικό μας θα το κάνει πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και την απόψινή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και απόψε στην ραδιοφωνική μας πορεία. Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού σας περιμένουμε την επόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, συντροφιά με το βιβλίο του Μακαριστού Γέρου.